Πριν από λίγο λάβαμε αυτό το πακέτο από την Intel. Για να δούμε τι περιέχει μέσα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε πρόκειται για ένα review kit, στο εσωτερικό του οποίου θα δούμε σε λίγο περιέχεται το Intel Desktop Board DX79SI και ο επεξεργαστής Intel Core i7-3960X Extreme Edition στα 3,3 GHz με 6 πυρήνες και 12 threads, ο οποίος βεβαίως κάνει χρήση του socket LGA 2011. Λοιπόν, αυτό είναι το motherboard. Το πακέτο του Intel Desktop Board DX79SI. Θα δούμε σε λίγο πώς είναι στο εσωτερικό. Λοιπόν, σύστημα ψήξης, υδρόψυξη για την Intel, πρόκειται για ένα σύστημα υδρόψυξης που κατασκευάστηκε σε συνεργασία με την εταιρεία AZETEC, γνώριμο το Waterblock, το οποίο έχει το λογότυπο της Intel. Ένας ανεμιστήρας προσφέρει συσκευασία των 120 mm. Συσκευασία επίσης βρίσκουμε ό,τι χρειάζεται, βίδες, δετήρες, και φυσικά τις βάσεις για να ασφαλίσετε το water block στο socket 2000 LGA 2011. Θα υπάρχει ό,τι χρειάζεται, μέχρι και δεματικά, μέχρι και θερμαγώγιμο υλικό. Τον επεξεργαστή δεν βλέπουμε. Επεξεργαστής. Where is the processor? Και ο επεξεργαστής βρίσκεται στο ενσωματωμένο στο socket LGA 2011 και στο Intel Desktop Board DX79SI. Για να δούμε τι περιέχει το κουτί. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτό είναι το Intel Desktop Board DX79SI. Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο motherboard. Εντυπωσιακή η ψύχτρα που ψύχει το
Intel 679 Express Chipset. Όπως βλέπετε διαθέτει 8 DIMM slots για εισάρτημα αρθρώματα μνήμης DDR3. Ο ενσωματωμένος λεκτής μνήμης στον επεξεργαστή είναι Quad Channel. Το motherboard από ό,τι βλέπετε διαθέτει 3 PCI Express 3x16 πλήρους μήκους, μία PCI καθώς και 2 PCI Express επί 1. Διαβάζοντας εδώ πέρα τις λεπτομέρειες για τις θύρες, αν εγκαταστήσετε 3 κάρτες γραφικών, οι 2 πρώτες θα λειτουργούν με bandwidth επί 16, ενώ η τρίτη, εδώ πέρα μας λέει Intel, ότι θα λειτουργήσει με bandwidth επί 8. Το motherboard διαθέτει πλήκτρα power on off reset, 2-digit LED matrix για το debugging του motherboard, διάφορα LEDs, εδώ έχει, δεν ξέρω αν διάκρινονται στην κάμερα, σημεία μέτρησης τάσης. Το PCH προσφέρει 2 SATA 6 Gbps connectors και 4 3 Gbps. Το I.O. back panel παρατηρούμε 2 θύρες USB 3, 6 USB 2, Dual Gigabit Ethernet, FireWire, όπως και τις αναλογικές αλλά και την οπτική εξόδους για το υποσύστημα ήχου. Τις USB 3 τις προσφέρει, εδώ το βλέπουμε αυτό, ένα ελεκτής της Renesas. Λοιπόν, να επεξεργαστείς τροφοδοτείται από τον κλασικό 2486 12V connector, καθώς και έναν 8-pin EPS connector. Το socket, όπως βλέπετε, είναι τεράστιο, πραγματικά τεράστιο. Το socket καταλαμβάνει μεγάλο μέρος της επιφάνειας του PCB. Για να δούμε πώς ανοίγει. Πρώτη φορά θα ανοίξω τέτοιο socket. Ανοίγει από εδώ. Και από εδώ. Τον τρόπο επεξεργαστής είναι, παιδιά, τεράστιος. Βλέπετε εδώ το socket. Το νέο LG 2011. Και αυτός είναι ο επεξεργαστής. Τι άλλο έχει συσκευασία το motherboard? Βλέπουμε ότι έχει μια γέφυρα SLI σε μπλε χρώμα για να ταιριάζει με τις χρωματικές επιλογές Intel. Μια γέφυρα 3-way SLI, επίσης μπλε χρώματος. Αισθητήρα θερμοκρασίας. Και ένα pad. Για το ποντίκι σας. Με την νεκροκεφαλή που είναι το σήμα κατευθέν των high-end desktop board της Intel.